Με τα παιδικά παπούτσια να συμβολίζουν κάθε αδικοχαμένο αγγελούδι από τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας από τους Ουκρανούς που ζουν στο Ηράκλειο. Η συγκίνηση και η αγωνία για το μέλλον της χώρας τους ήταν διάχυτη. Είναι μεγάλη αμαρτία να σκοτώνονται τώρα, αυτή την εποχή, παιδιά, γυναίκες και μεγάλοι άνθρωποι. Γιατί η Ρωσία δεν κάνει πόλεμο με τους στρατούς, κάνει με τους άμαχους. Θέλουμε οι άνθρωποι να δουν και να καταλάβουν τι έχουμε στην Ουκρανία. Κεριά, λουλούδια και σημαίες της αιματοβαμμένης Ουκρανίας έστειλαν ένα μήνυμα συμπαράστασης προς τους Ουκρανούς που καθημερινά ζουν τον εφιάλτη του πολέμου. Θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος, θέλουμε την ειρήνη και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας υποστηρίζει και την Ελλάδα το ίδιο. Τον ρυθμό στην εκδήλωση αλληλεγγύης έδωσαν τραγούδια συμπαράστασης που τραγούδησαν Ουκρανοί που μένουν στο Ηράκλειο για τους συμπατριώτες τους που έχουν μείνει πίσω στην πονεμένη πατρίδα τους. Καλέσαμε παιδάκια από την Ουκρανία, παιδάκια των πρόσφυγων που ήρθαν και να πούν κάποια στιχάκια. Αυτό που φοράω, που με ρωτήσατε, είναι της εθνικής φορεσιάς. Βασικά, Ουκρανία είναι χώρα των λουλουδιών, χώρα της ελευθερίας, χώρα της ειρήνης, χώρα της οικογένειας, της γης. Και κάθε χρώμα, όλα αυτές οι κορδέλες είναι, κανονικά είναι 12 χρώματα, όπως και τα χρώματα αντιπροσωπεύουν πάλι διάφορα πράγματα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με προσευχή και τρισάγιο για τα θύματα του πολέμου.